Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα που ξεκινάει πολύ δυναμικά με αυτήν την τοποθέτηση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το ακούσατε όλο αυτό εσείς, πώς το είδατε όλο αυτό εσείς, πώς θα το διαχειριστείτε, γιατί έχουν προηγηθεί και δικές σας δηλώσεις υπέρ του κυρίου Αντωνιάδη. Λοιπόν, καταρχάς να συγχαρώ για άλλη μια φορά για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει ο κύριος Αντωνιάδης εδώ και νομίζω 3 χρόνια που είναι διοικητής. Είχαμε μια άψογη συνεργασία σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είχαμε μια σύσκεψη, ναι, στο νοσοκομείο Καστοριάς για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Ήμασταν πάντα πολύ κοντά, το γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, ότι ήμασταν πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Ενημερωνόμασταν συνέχεια για τα προβλήματα που προέκυπταν, αλλά εδώ θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Αντωνιάδη. Όλα τα αντιμετώπισε. Ό,τι πρόγραμμα μας είχε υποδείξει από τις πρώτες μέρες της θητείας του, το έχει υλοποιήσει. Γι' αυτό και όπως πολύ σωστά το είπατε, και στηρίχτηκε από εμάς. Έχετε κάνει δηλώσεις υπέρ του κυρίου Αντωνιάδη. Και εσείς και ο κύριος Μιχαηλίδης. Έθνος τομέα υγείας. Βεβαίως. Και όπως ασκούσαμε έλεγχο καλοπροαίρετα στο νοσοκομείο και σε κάθε άλλη υπηρεσία του δημοσίου, αφού ευχηθούμε στον νέο διοικητή και στη διοίκηση καλή θητεία και τον πύχη εκεί που τον έχει βάλει, τον έχει φτάσει ο κύριος Αντωνιάδης και το Διοικητικό Συμβούλιο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ευχόμαστε να το ξεπεράσει. Θα έχουμε συνεργασία, θα ελέγχουμε κατά καιρούς. Ό,τι καταγγελίες, όπως υπήρχαν καταγγελίες βέβαια και όλο αυτό το διάστημα, τις συζητούσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου. Το 90% μπορώ να σου πω, κύριε Νατσούλη, ήταν αβάσιμες. Υπήρξε μια πάρα πολύ καλή αργαστή συνεργασία για το καλό του νομού Καστοριάς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρουν. Το έργο του το είδε και το επιβράβευσε ουσιαστικά και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμάστε, ήσασταν νομίζω παρόν σε αυτή τη συνέντευξη. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριος Όταν τον ρώτησα, τον κύριο Άδωνη, γιατί είχε πάει και στο νοσοκομείο, παρουσία της κυρίας Αντωνίου τότε, αν θυμάμαι καλά. Και είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Αντωνιάδη. Το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Σπάνια περίπτωση, έτσι. Σπάνια για τον περίπτωση. Μόνο που είχε πει καλά λόγια, αν θυμάμαι καλά, τότε ο κύριος Γεωργιάδης. Σε όλη την Ελλάδα. Δεν είχε ξαναμιλήσει. Όχι. Για, λοιπόν, ίσως πολιτικά αντίπαλο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Υπήρξε ενημέρωση του κύριου Γεωργιάδη, του Άδωνη, από εμένα προσωπικά, για όλο το έργο και όχι μόνο την ημέρα αυτήνα. Αλλά αυτό να το γνωρίζετε, κύριε Νατσούλη, ότι η δουλειά μας ποια είναι, να ενημερώνουμε τα Υπουργεία για την κατάσταση διοικήσεως που υπάρχει, είτε λέγεται νοσοκομείο, είτε φορείς, είτε όλα τα άλλα ιδρύματα. Και σίγουρα είχαμε ενημερώσει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πριν τον ερχομό του εδώ πέρα, οπότε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος με ευθύτητα και με μια σοβαρότητα, δεν διστάζει να μιλήσει τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα. Και έδωσε χαρητήρια. Τώρα, καλώς έκανε. Πάμε τώρα στο εξής. Πάμε λίγο σε αυτό που προέκυψε μετά την ανακοίνωση. Μπορεί πράγματι ο κύριος Χάτσικος να αποδειχθεί ακόμη καλύτερος του κύριου Γεωργιάδη. Όλοι αυτό εύχομαι. Σαν φιλοσοφία όμως στη Νέα Δημοκρατία προτείνατε και προτάσατε μάλλον καλύτερα την αριστεία. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Όταν λοιπόν έχουμε έναν καλό και το παραδέχεστε κι εσείς διοικητή, είναι ρίσκο να πάμε σε μια αλλαγή? Πόσο μάλλον να πάμε σε μια αλλαγή όταν ευθέως ήρθαν οι πρώτες βολές και κατηγορίωσε ότι επιλέχθηκε γιατί ήταν κουμπάρος του κυρίου Τζικαλάγια. Και καταλαβαίνετε πόσο περιπλέκει τώρα το θέμα αυτό. Λοιπόν, η απάντηση που θα δώσω και δεν την αποφεύγω καθόλου, γιατί και σε μένα έγιναν τηλέφωνα, μπορώ να πω και αρκετά και στο δρόμο. Εγώ δεν θα πω στο κομμάτι της κουμπαριάς ή όλα αυτά. Δεν θα αξιολογήσω έναν άνθρωπο από την κουμπαριά και όλα αυτά, ούτε θα μπω στη διαδικασία αξιολόγησης, γιατί δεν γνωρίζω τα άτομα που ήταν. Άλλο υποθετικά μη είπε, σου είπε και όλα αυτά, και άλλο να έχω γνώση. Όταν σας έλεγα ότι είναι 14 υποψήφοι τότε, αν θυμάστε καλά, ναι, ναι, για το αξίωμα της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει τι? Δεν είναι τα προσωπικά δεδομένα, είναι πολύ ευαίσθητα, κύριε Νατσούλη, και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Όλοι αυτοί όμως τότε οι άνθρωποι είχαν έρθει και με είχαν πιάσει και με είχαν δώσει το βιογραφικό τους. Πάντως ο κύριος Τζικαλάκης σε μια συνέντευξη του που έδωσε σε σταθμό της Κοζάνης, ναι, στο Top Channel νομίζω, είπε ότι γνώριζε ποιοι είχαν καταθέσει αιτήσεις και ότι
Το καλύτερο βιογραφικό ουσιαστικά και τα καλύτερα προσόντα τα είχε ο κύριος Χάτσιος. Αυτά να ρωτήσετε τον κύριο Τσικαλάκη. Νομίζω θα σας απαντήσω, κύριο Τσικαλάκη. Εγώ δεν έχω γνώση του θέματος, ούτε μπορώ να σας απαντήσω για τον κύριο Τσικαλάκη. Εγώ αυτό που έχω να σας απαντήσω είναι ότι θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα που προκύπτουν από το νοσοκομείο Καστοριάς, γιατί πιστέψτε με, την επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Έχουμε συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει φύγει ήδη ο πνευμονολόγος. Έτσι. Εγώ μένω στην ουσία του πράγματος. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι ο κόσμος πλέον θέλει να ξανά να βλέπει το νοσοκομείο όπως ήταν επί των ημερών του κ. Αντωνιάδη, να βλέπει ότι τα ιατρεία μπορούν να δεχτούν κόσμο, να εξυπηρετείται ο κόσμος και στα επίγοντα περιστατικά, και με ενδιαφέρει και τα οικονομικά του νοσοκομείου βέβαια να είναι σωστά και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκεί εγώ θα μείνω, δεν θα μείνω ούτε στις κουμπαριές ούτε σε τίποτα άλλο. Αυτό ο κόσμος το κρίνει, αυτό θα απαντήσει ό,τι αφορά το θέμα του κύριου Τσικαλάκη θα απαντήσει. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν είναι κομματική επιλογή, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, διότι ο κύριος Γρηγόρης Χάτσιος δεν είναι μέλος Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν είναι κομματική επιλογή, είναι κυβερνητική επιλογή. Και θα ήθελα να μισό λεπτό, δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Χάτσιος? Ακούστε προσεκτικά τι σας λέω. Δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται δεν είναι γραμμένος δηλαδή, σαν μέλος. Το τι ψηφίζουν? Όχι ότι δεν ψηφίζει, μάλιστα. Όχι, το τι ψηφίζουν καθένας, εγώ δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι. Δικαίωμα του καθενός. Ευχαρίστησε πάντως την ανακοίνωση του Μητσοτάκη, Κικίλια και Τζικαλάγια. Το κυβερνητικό. Μάλιστα. Το κυβερνητικό. Όχι το κόμμα. Άρα δεν έχει καμία σχέση. Και οπότε θα παρακαλούσα αυτό να γίνει και από σας σεβαστό, ότι δεν είναι κομματική επιλογή. Είναι άλλο το κόμμα, ότι επέλεξε ένα κομματικό, όπως συγκεκριμένα επέλεξε τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Άρτας, τον οποίο τοποθέτησε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Εδώ λέτε, διευκρινίζετε ότι δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γρηγόρης Χάτσιος. Είναι μια επιλογή. Το διαβάζω επακριβώς όπως το γράφει ο κύριος Γρηγόρης Χάτσιος. Ευχαριστώ δημόσια τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Υγείας κύριο Κικίλια και τον Βουλευτή Καστοριάς κύριο Τζικαλάγια που μου εμπιστεύτηκαν το έργο αυτό και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα εξαντλήσω όλες τις δυνάμεις μου για να δικαιώσω αυτή την απόφασή τους. Την κυβέρνηση. Δηλαδή, λέει την απόφασή τους. Ποιους ευχαριστεί? Μητσοτάκη, Κικίλια, Τζικαλάγια. Των τριών ήταν η απόφαση. Προφανώς, ναι. Για να το λέει αυτό ο κύριος Χάτσιος, γνωρίζει σίγουρα. Άρα ήταν και το κύριο Τζικαλάγια η απόφαση. Αφού το λέει ο κύριος Χάτσιος, δεν το λέω εγώ. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε και τον κύριο Τζικαλάγια να σας πω στην γραμμή μας για να μας δώσει ορισμένες διευκρινήσεις για αυτή την υπόθεση. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι θα πρέπει να κρίνουμε από το έργο του νέου διοικητή, έτσι, από το έργο το οποίο θα επιτελέσει το νοσοκομείο Καστοριάς. Και να μην μείνουμε σε άλλα θέματα. Εμένα αυτό με. Είναι βέβαιο ότι θα καλέσουμε και τον απερχόμενο διοικητή, τον κύριο Αντωνιάδη, και τον διοικητή που τον διαδέχτηκε, τον κύριο Γρηγόρη Χάτσιο, για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Γιατί και ο κύριος Αντωνιάδης έγραψε στο Facebook «περαστικά σας». Λογικά θα πρέπει να μας εξηγήσει και ο κύριος Αντωνιάδης αυτό το «περαστικά σας», τι ακριβώς εννοεί. Εγώ όπως έκανα κριτική καλοπροαίρετη για το διοικητή του απερχόμενου νοσοκομείου και όπως ήμουν κοντά στο διοικητή του νοσοκομείου και στα προβλήματα που προέκυπταν, το ίδιο θα κάνουμε και ως ΝΟΔΕ Καστοριάς στο νέο διοικητή. Αυτό είναι σίγουρο και θα κριθεί όλοι και το νέο διοικητικό συμβούλιο από το έργο τους που θα επιτελέσουν. Μάλιστα. Εσείς έχετε μιλήσει καθόλου και με τον κύριο Τζικαλάγια και με τον κύριο Χάτσιο, έτσι πως έγινε, γιατί έγινε ντόρος μεγάλος και στα ηλεκτρονικά μέσα επαναλαμβάνοντας από τον κύριο Τζικαλάγια δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτό το θέμα. Μιλήσαμε για άλλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον νομό Καστοριάς. Μέσα Σαββατοκύριακο μιλήσατε για άλλα εκτός από αυτό? Γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή, να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα? Εντάξει, δεν λέω να επικεντρωθείτε, λέω αν και αυτό το αναφέρατε. Όχι, γιατί καθώς, γράφτηκαν καθώς, και ακούστηκαν καθώς, πάρα πολλά. Καθώς. Μας απασχολούν άλλα ζητήματα, νομίζω πολύ σοβαρά ζητήματα. Η τοποθέτηση του διοικητή του νοσοκομείου είναι αυτή που είναι. Και σας είπα κάτι, ότι όλοι κρίνονται από το έργο τους. Αλλά μας απασχολούν και σίγουρα έχω πολύ καλή ενημέρωση από τον κύριο Τσικαλάκη και είναι και σε καθημερινό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να βρεθούμε ένα Σαββάτο για να τα πούμε. Κάθε μέρα έχουμε επικοινωνία από τον κύριο Τσικαλάκη όταν προκύπτουν προβλήματα για τον νομό Καστοριάς. Μάλιστα. Δεν ξέρω, τον κύριο Τσικαλάκη μου λέει πάνω σε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τον βρούμε. Τον κύριο Αντωνιάδη, κύριε Πάνο. Να δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε τον κύριο Αντωνιάδη. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τον κύριο Αντωνιάδη, τον επερχόμενο. Επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Χάτσιο στην πορεία της εκπομπής.
θα έχουμε και την, και την κυρία Τελιορίδου που σήκωσε αυτό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, με την κουμπαριά πάρα πάρα πολύ. Εμείς από τη μεριά μας, κύριε Νατσούλη, αυτό που μας απασχολεί είναι να υπάρχει μια χρηστή και σωστή λύση των προβλημάτων. Ωραία. Του νοσοκομείου Καστοριάς όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο να... Έχουμε και τον κύριο Αντωνιάδη στην γραμμή μας, κύριε Αδά, μισό λεπτάκι. Κύριε Αντωνιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εδώ στο γραφείο, δουλεύω όπως πάντα. Α, είστε ακόμα στο γραφείο, δεν έγινε η αντικατάσταση ακόμα? Όχι βέβαια, δεν έχει βγει ακόμα το φέκ διορισμού. Του νέου διοικητή, ούτε έχει ορκιστεί, οπότε ασκώ πλήρως τα καθήκοντά μου με μεγάλο ζήλο, όπως λοιπόν, πάντα. Συνέβησαν πολλά πράγματα από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, γράφτηκαν πολλά επίσης και σχολιάζονται πάρα πολλά. Γράψατε κι εσείς ένα περαστικά σας στο Facebook και θα ήθελα λίγο να μας το αιτιολογήσετε. Α, μιλάτε για την ανάρτησή μου. Μπράβο. Την Παρασκευή το μεσημέρι. Ναι. Η οποία ανάρτηση έγινε 3 με 3,5 ώρες, εάν το ψάξετε, πριν την ανακοίνωση των ονομάτων των διοικητών, κάτι το οποίο δεν γνώριζα ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα ονόματα των νέων διοικητών, και ήταν μια ανάρτηση που απευθυνόταν σε κάτι φίλους μου, με τους οποίους είχα συνομιλία και τους το έγραψα και δημόσια. Δεν είχε καμία σχέση με τους πολίτες της Καστοριάς, όπως κάποιοι κακοπροαίρετοι έσπευσαν να παρερμηνεύσουν. Κύριε Αντωνιάδη, δεν ξέρω αν έσπευσαν, αλλά όντως όταν ήρθε σε εκείνη τη χρονική στιγμή, πολλοί το συνδυάσαν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι παράξενο ότι συνδυάστηκε, έτσι. Ακούστε με. Δεν είναι όμως μετά την ανακοίνωση των ονομάτων. Είναι 3,5 ώρες πριν, κάτι που κανείς δεν γνώριζε. Και βέβαια εγώ που δεν είμαι και στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, κανείς δεν γνώριζε και ιδιαίτερα εγώ το όνομα του νέου διοικητή. Όπως επίσης δεν γνώριζα ότι θα με αλλάξουν. Γιατί είχα καταθέσει και εγώ τα χαρτιά. Α, ήσασταν και εσείς από τους... Είχα βάλει και εγώ τα χαρτιά. Μάλιστα. Μου, ναι. Με ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό, που αν θέλετε το δίνω και στη δημοσιότητα. Ο κύριος Τζικαλάγιας πάντως είπε σε συνέντευξή του στην Κοζάνη, γιατί εμείς τον καλούμε τώρα να είναι εδώ μαζί μας, δεν θέλει να κάνει κάποια συνέντευξη σήμερα τουλάχιστον. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις όμως στο top channel της Κοζάνης και ίσως της Κοζάνης. Και εκεί λοιπόν είπε ότι το βιογραφικό του κύριου Χάτσιου ήταν το καλύτερο και η καλύτερη επιλογή που έγινε. Εγώ, ακούστε με, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Εγώ δεν γνωρίζω κανενός βιογραφικό και ιδιαίτερα το όνομα του κυρίου Χάτσιου το άκουσα τώρα που έγινε διοικητής. Δεν έτυχε 3 χρόνια, 3,5 που είμαι στην Καστοριά, ούτε καν να το γνωρίσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο. Η ανάρτησή μου, γιατί πολλοί κόσμος στάθηκε και μάλιστα και κάποιοι κακοπροαίρετα δημοσιογράφοι την παρερμήνευσαν, στη προσωπική μας σελίδα μπορούμε να γράψουμε το οτιδήποτε. Εάν ήταν κάτι το οποίο θα αφορούσε τη διαδικασία ή την εκλογή του νέου διοικητή, θα το έγραφα μετά. Το έγραψα 3,5 ώρες πριν και πολύ κακώς παρερμηνεύτηκε. Εγώ ουδέποτε ειρωνεύτηκα πολίτες της Καστοριάς, πάντα ήμουν στο πλευρό τους, τους αγάπησα πολύ όπως με αγάπησαν κι αυτοί, αγκάλιασαν το έργο και την προσπάθεια που καταβάλω για το νοσοκομείο, όλοι οι πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου. Εγώ θα σταθώ σε αυτό, το ότι κάποιοι κακοπροαίρετοι το ξαναεπαναλαμβάνουν για τρίτη φορά, το παρερμήνευσαν, είναι δικό τους θέμα. Και φυσικά μου οφείλουν και μία συγγνώμη δημόσια, διότι δεν αφορούσε τη διαδικασία του διοικητή, το πρόσωπο του διοικητή. Κάτι το οποίο, το επαναλαμβάνω, δεν γνώριζα. Μάλιστα. Και άλλες φορές έχω γράψει διάφορα, έτσι, 2-3 λέξεις, απευθύνονται... Με υπονοούμενα, ας πούμε, σαν μηνύματα με υπονοούμενα, ναι. Ναι, απευθύνονταν όμως σε φίλους ή σε διάφορους, αλλά... Αυτό δεν απευθυνόταν φυσικά στην διαδικασία που δεν τη γνώριζα. Μάλιστα. Τώρα, ούτε και στην εκλογή έχει προκύψει του νέου διοικητή. Εδώ... Εγώ
Εδώ μαζί μας, κύριε Αντωνιάδη, είναι και ο πρόεδρος Συνόδε σήμερα εδώ. Ο οποίος και ο ίδιος και ο κύριος Μιχαηλίδης στο παρελθόν και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, μετά από ερώτησή μου κιόλας, είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια σας. Τίθεται ένα θέμα για την Νέα Δημοκρατία, αν πραγματικά υποστηρίζει την αριστεία ή μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στην πορεία. Διευκρινίζει ο κύριος Αδάμ σήμερα ότι ο κύριος Χάτσιος δεν είναι κομματικός στέλεχος, δεν είναι εγγεγραμμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, για το ότι είναι κουμπάρος του κυρίου Τζικαλάγια, αυτό λέει ρωτήστε τον κύριο Τζικαλάγια. Γιατί με το ευχαριστήριο του κύριου Χάτσιου καταλαβαίνουμε ότι η επιλογή έγινε από Μητσοτάκη, Κικίλια και Τζικαλάγια. Αυτούς ευχαριστεί ο κύριος Χάτσιος για την επιλογή του. Εμένα αυτά δεν με αφορούν, δεν με αγγίζουν καν. Εγώ έβαλα τα χαρτιά μου και το βιογραφικό μου ως όφυλα, διότι έχω κάνει ένα έργο το οποίο αναγνωρίστηκε από όλους τους πολίτες και από τον κύριο Αδάμ που τον άκουσα πριν και τον ευχαριστώ και δημόσια για τα καλά του λόγια. Στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων. Δεν σχολίασα αρνητικά την επιλογή του κυρίου Χάτσιου όπως είδατε μέχρι τώρα. Ναι. Αντίθετα, τον συγχαίρω για την επιλογή του και του εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει να αναλάβει. Και πάνω απ' όλα διευκρινίζω ότι ουδέποτε ηρωνέστηκα πολίτες που με αγάπησαν και τους αγάπησα. Αυτό ήταν δηλαδή... Με πείραξε πολύ που παρερμήνευσαν δήλωσή μου 3,5 ώρες νωρίτερα πριν την επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων που δεν τις γνώριζε κανείς. Ναι. Εντάξει. Τώρα, κύριε Αντωνιάδη, θα ήθελα κάποια μέρα που θα είμαστε όλοι πιο ψύχρεμοι ίσως και όχι υπό την πίεση των γεγονότων. Εγώ και τώρα είμαι ψύχρεμος. Όχι, να μιλήσουμε θέλω και γενικότερα για το τι έγινε αυτά τα χρόνια και γιατί θεωρείστε, γιατί έχουμε μια σειρά μηνυμάτων υπεράσπισής σας. Δηλαδή, μας έχουν στείλει εδώ διάφοροι φίλοι και ο Χρήστος και ο Γύρος Παύλου και αρκετοί ακόμα κάποιες σκέψεις τους γραμμένες έτσι υπέρ σας. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει... υπάρχει αυτά, ένα ρεύμα υποστήριξής σας. Ναι, ότι υπάρχει ρεύμα και μάλιστα μεγάλο θα το χαρακτηρίσω εγώ, το ρεύμα αυτό υποστήριξής μου, είναι αλήθεια. Αυτά πιστεύω ότι το Υπουργείο τα γνώριζε πριν κάνει την επιλογή. Γνώριζαν και το βιογραφικό μου το οποίο το έχω καταθέσει και είναι στη διάθεση του καθενός να το δώσω. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο έκανε την επιλογή του. Εμένα δεν με αφορά. Δεν με αφορά και δεν με αγγίζει. Οι επιλογές του καθενός, ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Θα ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή, κύριε Αντωνιάδη, να είμαστε εδώ μαζί για να έρθείτε από εδώ από κοντά για να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά. Βεβαίως, θα έρθω. Εγώ σχεδιάζω προς το τέλος της εβδομάδας να βγάλω επίσημα ένα δελτίο τύπου. Ωραία. Είναι η επίσημη τοποθέτησή μου και όχι το περαστικά σας που το παρερμήνευσαν κάποιοι κακοπροαίρετοι. Εντάξει, ξέρετε, ξέρετε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πάντα, δεν θέλω να... Ναι. να αλλά, συνηθίζω όταν έγινε η ανακοίνωση, τότε... πολλοί μπορεί να πήγαν στη σελίδα σας για να δουν την αντίδρασή σας. Μην βλέποντας ίσως και την ώρα, να είδαν μόνο το περαστικά σας. 3,5 ώρες νωρίτερα, ναι, όχι. Όφυλαν, ναι, όφυλαν να δουν και την ώρα δημοσίευσης. Και όφυλαν να σηκώσουν και το τηλέφωνο όπως έχουν κάνει άλλες φορές που θέλανε να τους πω διάφορα για το νοσοκομείο, να με ρωτήσουν γιατί το γράψατε αυτό, κύριε Αντωνιάδη. Και όχι αυθαίρετα, εντελώς αυθαίρετα, να το παρερμηνεύσουν και να φέρουν εμένα σε σύγκρουση με τους πολίτες, τους οποίους ποτέ δεν τους ηρωνεύτηκα και πάντα τους στήριξα. Ωραία. Και πολλές φορές και με υπέρβαση καθήκοντος στήριξα τους πολίτες της Καστοριάς για να δώσω λύση στα προβλήματά τους. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη... Εγώ συνηθίζω να βγάζω πάντα επίσημα. Ωραία. Δελτία τύπου τα οποία φεύγουν από το επίσημο ημέρα του γραφείου. Προς το τέλος της εβδομάδος λοιπόν, αν θέλετε... γράφω στη σελίδα μου... Είναι προσωπικό μου δικαίωμα να γράψω ό,τι θέλω όπως έχω. Ωραία. Γράψει και άλλες φορές. Ωραία. Αλλά ό,τι αφορά τη θέση που κατέχω,
οι μόνες ανακοινώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους πολίτες είναι αυτές που φεύγουν από το email του γραφείου. Λοιπόν, και αυτό θα κάνω στο τέλος της εβδομάδας. Προς το τέλος λοιπόν της εβδομάδας θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε εδώ μαζί μας για να πούμε πολλά περισσότερα για το νοσοκομείο και για αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Βεβαίως και θα έρθω να μου πείτε την ημέρα και την ώρα. Θα συνεννοηθούμε από το τηλέφωνο. Την ημέρα που θα βολεύει και εσάς. Θα έρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Αδάμ, βλέπετε ότι παίρνει φωτιά αυτό το θέμα. Θέλω να πάω στο διάλειμμα το διαφημιστικό, γιατί ήρθε η ώρα των διαφημίσεων και γι' αυτό σας είπα, ελάτε από εδώ κύριε Αδάμ, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε στην πορεία. Πάμε λίγο στην, πάντα μαζί μας και ο κύριος Αδάμ. Κύριε Αδάμ, ακούσατε και τον διοικητή νωρίτερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Αντωνιάδης. Όχι, τώρα νομίζω ότι ο κύριος Αντωνιάδης έβαλε τα πράγματα στη σειρά και για το σχόλιο αυτό. Για το περαστικά σας λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν δει όλοι οι πολίτες όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τη διοίκησή του, τη χρηστή διοίκηση θα έλεγα, και εκεί να επικεντρωθούμε και όχι σε κουτσομπολίστικα άλλα. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην κυρία Τελιγιορίδου. Κυρία Τελιγιορίδου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλους. Σηκώσατε πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά εσείς ήταν οι πρώτοι που μίλησε για την κουμπαριά του κυρίου Τσικαλάγια με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου. Θέλετε να μας πείτε πώς έχει για σας το συγκεκριμένο θέμα, πώς το βλέπετε, πώς εξελίσσετε? Κύριε Νατσούλη, η κριτική που έκανα αφορά την ανέτεια κριτική και ευτελή που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διόριζε τους κολλητούς, διόριζε τους συμμετέρους, διόριζε τους πουπάρους και διέλυσε το κράτος της αξιοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας με τον ορισμό των διοικητών στα νοσοκομεία, και αυτό δεν αφορά μόνο την Καστοριά, αποδεικνύει ότι είναι ένα κράτος κατά βάση κομματικό. Εκείνο λοιπόν το οποίο σχολιάζω είναι το γεγονός ότι αυτή η κριτική πλέον τους επιστρέφεται αυτούσια, γιατί αφορά τις δικές τους πρακτικές και τις δικές τους λογικές. Πρακτικές και λογικές που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες μας οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια κρίση που δεν ήταν μόνο οικονομική. Ήταν και πολιτισμική, ήταν και κοινωνική, ήταν κρίση αξιών και κρίση θεσμών. Η επιλογή λοιπόν για τον διοικητή του νοσοκομείου Καστοριάς φαίνεται ότι είναι μια επιλογή η οποία δεν έγινε αποκλειστικά ως όφιλε από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Και αυτό είναι μια ομολογία που έκανε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη συνέντευξη που είπατε πριν, ναι, όπου θα είπε ότι ένα απόσπασμα ο κύριος Χάτσιος, και είμαι και καθοδόν για Αθήνα, όπου είπε ότι ο κύριος Χάτσιος μπορεί να είναι συμμαθητής μου, μπορεί να είναι παιδικός μου φίλος, μας συνδέει και μια κουμπαριά, είπα και έναν καλό λόγο στον Υπουργό. Αυτά νομίζω ότι αναιρούν το αφήγημα που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία και ως αντιπολίτευση και τώρα ως κυβέρνηση για την αξιοκρατία, ναι, και για τους άριστους. Πιστεύετε όμως ότι παρά το τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κρατήσει έναν διοικητή που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Κυβέρνηση, ναι, αλλάζουν και τα πρόσωπα, μάλιστα, των διοικήσεων του νοσοκομείου. Αυτό είναι ένας άτυπος, αν το θέλετε, κανόνας. Δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω το αν είναι θέμα και το πιο σωστό. Το θέμα είναι πώς έγινε. Εντάξει, το θέμα όμως είναι πώς έγινε αυτή η επιλογή. Εγώ δεν έχω τίποτε με τον άνθρωπο. Ειλικρινά του εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί η δική του επιτυχία θα είναι επιτυχία για το νοσοκομείο και για τους πολίτες της πόλης μας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν να μην καπτηριάσουμε τον τρόπο της επιλογής. Κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο νέος διοικητής, ο οποίος στο τέλος της ανακοίνωσής του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τον κύριο Τσικαλάγια για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του. Αυτό συζητούσαμε τώρα με τον Ήταν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
Ο κ. Τζιγκαλάγιας είπε και, δεν ξέρω αν ήταν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, σίγουρα πάντως είπε ότι το καλύτερο βιογραφικό ήταν του κυρίου Χάτσιου. Αυτό επίσης γύρω ορισμένες... Όχι, μα κανένας δεν πρέπει να τα γνωρίζει. Αυτά είναι... Α, μπράβο. Δεν... Μπορούμε λοιπόν να τα ζητήσουμε επίσημα δηλαδή... τα βιογραφικά για να δούμε αυτό που λέει. Όχι μόνο τα βιογραφικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν μας ρωτήσετε ποιοι είναι οι υποψήφοι... Δεν τους γνωρίζουμε. Τους γνωρίζουμε από κάποια πληροφορία ίσως και όχι όλους. Γνωρίζουμε και τους 15 και τους 17 πως ήταν. Από τους Καστοριανούς. Ο κύριος Τσικαλάγιας ομολογεί ο ίδιος ότι το βιογραφικό του κυρίου Χάτση είναι το καλύτερο και αμέσως μετά στην επόμενη ερώτηση του δημοσιογράφου στο τάνελ της Κοζάνης λέει ότι δεν τους γνωρίζει. Αυτά είναι αντιφατικά πράγματα. Ναι. Κύριε Τελεγιώριου, θα δούμε πώς τα έχει... Και πάλι κύριε Νατσούλη, ναι. Εμένα δεν μου αρέσει να αδικώ ανθρώπους. Η κριτική δεν είναι στο πρόσωπο, είναι στον τρόπο της επιλογής. Ναι. Είναι στον τρόπο της επιλογής. Ένας τρόπος που ομολογείται εσπαρσός από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και είναι απαράδεκτο όταν ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία έχει ως σημαία της την αξιοκρατία και την αριστεία που δήθεν εμείς δεν εφαρμόζαμε. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά προς στιγμήν, γιατί θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον νέο διοικητή, έτσι να ακούσουμε τις δικές του απόψεις. Κύριε Τελιωρίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά και από την κυρία Τελιωρίδου. Κύριε Αδάμ, έχετε ακούσει την συνέντευξη του κύριου Τσικαλάγια στο Top Channel που γίνεται πάρα πολλού λόγου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό και το συζητάμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε τηλεφωνικά μαζί μας. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ξεσηκώθηκε έτσι ένα κύμα αντιδράσεων ή τέλος πάντων αν όχι αντιδράσεων αρκετών σχολείων από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο διοικητής που επελέγει για το νοσοκομείο της Καστοριάς είναι κατά κάποιον τρόπο κουμπάρος σας. Οι κοινωνίες μας είναι πολύ μικρές. Ξέρετε ότι μέχρι την τελευταία φορά που είχαν γίνει επιλογές των διοικητών υπήρχε ασυμβίβαστο όσον αφορά τον τόπο καταγωγής, δηλαδή έπρεπε ο διοικητής να είναι από άλλο νομό, όχι από εκείνον που θα διοικούσε το νοσοκομείο. Αυτά όσον αφορά φυσικά τα επαρχιακά νοσοκομεία. Και αυτό ήταν απαραίτητο γιατί με τις πολύ μέτριες αποδοχές που έχουν οι διοικητές των νοσοκομείων εδώ και 8-9 χρόνια από την έναρξη της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας, σε κάποιες περιοχές θα ήταν δύσκολο, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές, να μετακινηθούν κάποιοι αξιόλογοι για να πάνε, ας πούμε, στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά, με τις αποδοχές του διοικητού νοσοκομείου. Έτσι και αποφάσισε η δική μας κυβέρνηση να μην είναι υποχρεωτική η μη εντοπιότητα, να το πούμε ανάποδα από το συνηθισμένο που λέμε για άλλες επιλογές που είναι χρήσιμο να είναι εντοπιότητα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι γνωρίζω, είχαν κατατεθεί περίπου 15 αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα. Οι 6-7 από αυτούς ήταν καταγόμενοι από το νομό Καστοριάς. Και είμαι σε θέση να σας πληροφορήσω, αφού ξεκινήσατε έτσι την ερώτησή σας, ότι από τις αιτήσεις που έγιναν, ο επιλεγής από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και από την κυβέρνηση υπερίσχυε και με διαφορά από τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους. Σε επίπεδο βιογραφικού. Αυτό εσείς πώς το γνωρίζετε? Μα είμαστε πολύ λίγοι, γνωρίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τους 6-7 που ήταν υποψήφιοι από το όνομά μας, αφού εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους με κάθε τρόπο. Άρα είναι υποκειμενική η άποψή σας ότι υπερήχε των βιογραφικών των υπόλοιπων. Λέω, περίμενε. Βάσει βιογραφικού ήταν υπερίσχυε. Γνωρίζω όλους τους ενδιαφέρομενους, καταλάβατε. Δεν άκουσα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ο κύριος Χάτσιος είναι απόφοιτος του μαθηματικού τμήματος, συμμαθητής μου, αριστούχος. Έκανε μεταπτυχιακό στην Αγγλία, στην πληροφορική. Δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια σαν ιδιοκτήτης σχολών πληροφορικής, μάλιστα ήταν
ο πρώτος που δίδασκε πληροφορική στο νομό Καστοριά στη δεκαετία του 90, είχε γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για αρκετά χρόνια και τη δεκαετία μας αυτή ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του ΤΕΗ της Καστοριάς, της Κουζάνης, των Γρεβενών. Κύριε Τσικαλαγιά, να σας πω λίγο, συγγνώμη. Θα σας διακόψω, ακούστε με λίγο. Ευχαριστώ. Κύριε Τσικαλαγιά, δεν αμφιβάλλουμε, δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι εξαιρετικός και να έχει και ένα λαμπρό βιογραφικό και μπράβο και ζήτω. Αυτό που εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να βγάλω και τα βιογραφικά των υπολείπων. Και ούτε θεωρώ πως είναι σωστό και στο κάτω-κάτω δεν είναι και αντικείμενο εκπομπής. Πήγαν στο Υπουργείο Υγείας, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω, θα έχετε το χρόνο. Πήγαν στο Υπουργείο Υγείας, τα τσέκαρε ο κύριος Κικίλιας με τους ανθρώπους που έχει, που για αυτή τη δουλειά είναι εκεί, για να ελέγχουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και εσείς λέτε, καλά κάνετε, ότι υπερίσχυσε ο ικανότερος. Αυτό όμως που συζητήθηκε είναι ως ένα σημείο και ο βαθμός συγγενείας. Είπε για παράδειγμα η κυρία Τελιορίδου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει συγγένεια εξαίματος. Το ότι είναι συμμαθητής μου και παιδικός μου φίλος και μας συνδέει και μια κουμπαριά, όπως λέτε, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ένας που έχει κάποια τέτοιου είδους προσωπική σχέση με κάποιο πολιτικό θα πρέπει να αποκλείεται, δηλαδή να δημιουργήσουμε έναν ισμό, για να μην βάλω κάποιο χαρακτηριστικό μπροστά από τον ισμό στον αποκλεισμό. Από δεν ξέρω, ακούστε τι είπε η κυρία Τελιορίδου πριν, που δεν το είπε μόνο η κυρία Τελιορίδου, το λέει η πολύ όλη. Ότι εσείς που λέγατε ως νεοδημοκράτες ότι θα κινηθούμε με τους άξιους και τους ικανούς και τέρμα στο πάρε δώσε και όλα αυτά, ορίστε, τοποθετείτε διοικητές και είναι από τους ημέτερους. Αυτό δεν είπατε. Αυτό που είπε η κυρία Τελιγιορίδου, λέω, και που συζητάει όλη η πόλη, ότι εσείς που λέγατε ως Νέα Δημοκρατία ότι θα πάμε με τους άξιους και τους ικανούς. Βεβαίως. Είναι, και σας πληροφορώ ότι μεταξύ άλλων αξιών, δεν μπορώ να πω κάποια αρνητική άποψη για τους άλλους υποψήφους, αλλά καταφανώς, γιατί ξέρετε ότι έχω χρόνια στην επιστημονική κοινότητα, γιατρός είμαι, συμμετέχω σε διάφορα πράγματα, μπορώ να κρίνω. Θέλω να σας πω ότι εάν το βάλουμε στο ζύγι που λένε, σαφώς και οι προδιαγραφές του επιλεγέντος διοικητού από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έτσι έκρινε το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας, υπερισχύουν από τους. Κύριε Τσικαλάγια, ο κύριος Χάτσιος στην ανακοίνωσή του λέει στο τέλος: ευχαριστώ και τον κύριο Τσικαλάγια. Για ποιο λόγο σας ευχαριστεί? Εσείς είπατε μια καλή κουβέντα για τον ίδιο. Βεβαίως, φυσικά και την είπα, εννοείται. Α, την είπατε. Την είπα, άνθρωπο. Ναι, βεβαίως. Στην Επιτροπή εννοώ, γι' αυτό σας ευχαριστεί. Στον Υπουργό Υγείας. Επειδή ήταν από τους ικανότερους των 6-7 υποψηφίων. Κύριε Τσικαλάγια, δεν γνωρίζω τους υποψηφίους που δεν έχουν καταγωγή από τον νομό Καστοριάς. Τι είπατε, συγγνώμη, δεν γνωρίζετε? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, μπορείτε να επαναλάβετε. Τι είπατε, δεν γνωρίζετε τους υπόλοιπους? Κύριε Τσικαλάγια, έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή, Χρήστο. Μα μπορούμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Τσικαλάγια. Τι είπε, δεν γνωρίζω τους υπόλοιπους? Δεν το κατάλαβα. Εντάξει, γιατί είναι τηλεφωνικά και δεν έχει. Όχι, γιατί άμα δεν γνωρίζω τους υπόλοιπους. Είπε. Δεν είμαστε. Μάλιστα, εδώ κάπου έκλεισε νομίζω η γραμμή. Δεν ξέρω αν ξαναβγήκε μετά ο κύριος Τσικαλάγιας. Αυτά όμως είπε, κύριε Αδάμ. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μια σφαιρική εικόνα. Να σας πω ότι έχω μιλήσει και με τον κύριο Γρηγόρη Χάτσιο. Θέλαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε και τον κύριο Γρηγόρη Χάτσιο στην εκπομπή μας για να εξηγήσει και ο ίδιος ορισμένα πράγματα από αυτά που ακούστηκαν και για το πρόσωπό του. Ο ίδιος μας είπε ότι μένει στην ανακοίνωση που έχει βγάλει και που διαβάσαμε λίγο νωρίτερα, κύριε Αδάμ. Ουσιαστικά, πέρα από την ανακοίνωση, μου είπε ότι θα κριθώ από το έργο μου. Πολύ σωστά. Γι' αυτό θέλω να με κρίνετε. Πολύ σωστά. Στην παρούσα όμως στιγμή μένω στην ανακοίνωση που έχω βγάλει και δεν θέλω να κάνω περαιτέρω δηλώσεις. Οπότε και εμείς μένουμε σε αυτό. Έχουμε επικεντρωθεί πιο πολύ, κύριε Νατσούλη, σε άλλα ζητήματα και όχι στο καθήλυν, το οποίο είναι το τι θα πράξει η νέα διοίκηση. Η νέα διοίκηση, σας το είπα από την αρχή, αφού τους είχαμε δώσει συγχαρητήρια, θα κριθεί από το έργο του. Και όπως να το ξέρετε κιόλας, ο κύριος Κικίλιας έχει βάλει
και έχει θέσει όλους τους διοικητές, αυτό να το γνωρίζετε, ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογούνται. Μάλιστα. Κρατήστε το.